Παράξενο πράγμα φαίνεται στη σημερινή γενεά το να καταγίνεται κανένας με τη θρησκεία και με τους Αγίους. Αυτά τα θεωρούν προλήψεις οι σημερινοί άνθρωποι, ζαλισμένοι από την επιστήμη, γράφει ο Φώτης Κόντογλου στο προλογικό του σημείωμα για τον Άγιο Νικάνορα και το μοναστήρι του στη Ζάβορδα. Ωστόσο, συνεχίζει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από την τάξη των σπουδασμένων που γυρεύουν να βρούνε κάτι αλλιώτικο από την ανθρώπινη γνώση και ψάχνοντας φτάνουν στη θρησκεία. Η ταραχή, η αβεβαιότητα και η αγωνία βασανίζουν τους σημερινούς ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν γιατί κατά τον Σολομώντα ο προστηθής γνώση προστήθη συνάλγημα, δηλαδή όποιος πληθαίνει τη γνώση του πληθαίνει τον πόνο του. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μας τους Έλληνες είναι τούτο, πως οι τέτοιοι πνευματικά καραβοτσακισμένοι καταφεύγουν οι περισσότεροι στην Ορθοδοξία και νιώθουν μεγάλη χαρά και ανακούφιση σαν την ανακαλύψουν. Γιατί η Ορθοδοξία είναι η αληθινή θρησκεία του Χριστού, η απαραμόρφωτη, και για τούτο έχει μέσα της την ειρήνη και όλα της είναι γαλινεμένα και ειρηνικά. Και αυτή την ειρήνη τη μεταδίνει και σε όσους πάνε κάτω από τις στερούγες της. Η Ορθοδοξία έχει το Άγιον Πνεύμα που λέγεται Παράκλητος, δηλαδή Παρηγορητής. Αλλά τι είναι η Ορθοδοξία? Εμείς οι ίδιοι που λεγόμαστε Ορθόδοξοι δεν τη γνωρίζουμε και ούτε είμαστε σε θέση να νιώσουμε τα ουρανόσταλτα δώρα της. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και τους Αγίους που την καταστολίσανε. Ένας από αυτούς, τους άγνωστους Αγίους, είναι και ο Άγιος Νικάνορο. Ο Όσιος Νικάνορο γεννήθηκε το 1491 στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του, Ιωάννης και Μαρία, ήταν ευσεβείς και κατοικούσαν στη συνοικία του Αγίου Μίνα. Όλη η πόλη των Θεσσαλονικαίων καλοτύχιζε και επενούσε τους γονείς του Αγίου, τόσο για τον πλούτο τους, όσο και την ευγένειά τους, αλλά κυρίως για την πίστη και την αρετή που τους διέκρινε. Ήταν ελεήμονες και σπλαχνικοί και η ζωή τους έργο αγάπης προς τους πάσχοντες αδελφούς. Όμως, ο Θεός ήθελε να τους δοκιμάσει με προσωρινή ατεκνία. Στήρα σαν την Αγία Άννα, η μητέρα του Οσίου Νικάνορα. Κάθε μέρα προσευχόταν στο ναό του Άγιου Μινά να τους δώσει ο Θεός ένα παιδί για παρηγοριά. Οι προσευχές, οι νηστείες και οι αγρυπνίες των γονέων του εισακούστηκαν από τον Κύριο και κατά την ώρα που η ευσεβής γυναίκα προσευχόταν στο Θεό, στο ναό του Αγίου Μινά, της απεκαλύφθη το θέλημα του Κυρίου. Είδε ξαφνικά το μεγάλο μάρτυρα Μινά να βγαίνει από το Άγιο Βήμα, συνοδευόμενος από δύο λευκοφορεμένους άντρες και να της λέει «Εισήκουσε ο Θεός τα αρδαΐς σου, ο γενή, όσποτε της χείρας άνης, και έλυσε τα δεσμά της στερώσεώς σου. Μόνο πορεύω εις τον οίκον σου και θέλει συλλάβεις και γεννήσεις ιών, ώστις θέλει γίνει δοχείων καθαρών του Παναγίου Πνεύματος και πολλούς στέλνει εις Άγιοι εις τον Κύριον για της αγγελικής αυτού και ένα ρέ του διαγωγής». Έτσι, ως Θεοδώρο ήρθε στον κόσμο ο Νικόλαος, αυτό ήταν το κοσμικό όνομα του Αγίου, και οι γονείς του τον παρέδωσαν σε ένα ευσεβή δάσκαλο να του μάθει τα ιερά γράμματα. Ήταν ιδιαίτερα ευφύης και σύντομα άρχισε να διαβάζει κατά προτίμηση τα ιερά βιβλία. Δεν του άρεσαν τα παιχνίδια των συνομιλίκων του. Όπως γράφει ο συναξαριστής του, όπου έβλεπε φρονίμους ανθρώπους και γέροντες, όπου συνομιλούσαν, εκεί πήγαινε και αυτός για να ακούσει κανένα λόγο ψυχοφελή
και να συνάξει ως αφημέλισσα το νέκταρ από τα ευώδια άνθη με το οποίο έμελε να κατασκευάσει το γλυκύτατον μέλι των αρετών. Οι γονείς του τον εκαμάρωναν, μην πάβονται να ευχαριστούν τον Κύριο από την καρδιά τους για το μεγάλο αυτό δώρο που τους είχε χαρίσει. Ο νεαρός Νικόλαος απέκτησε σε λίγο χρονικό διάστημα μεγάλη ευχέρεια περί τα εκκλησιαστικά και αγάπη για την Εκκλησία του Χριστού όπως όλοι οι Άγιοι. Από μικρός κατάλαβε την κλίση του Θεού και μοναδικός του πόθος ήταν να μονάσει και να γίνει μιμητής των οσίων πατέρων της Εκκλησίας μας. Ήθελε σε όλη του τη ζωή να υπηρετήσει ολοκληρωτικά ψυχήτε και σώματι τον Κύριο. Γι' αυτό περνούσε τη ζωή του με νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές. Σε μικρή ηλικία έχασε τον προσφυλή πατέρα του και έμεινε με τη μητέρα του. Η ευσεβής του μητέρα, μη γνωρίζοντας τον πόθο του παιδιού της, ήθελε να τον παντρέψει με κάποια ενάρετη κοπέλα και ενώ από τη μία μεριά όσους ποθούσε να εγκαταλείψει κάθετη το εγκόσμιο και να μονάσει, να αφιερωθεί εξ ολοκύρου στο Θεό, από την άλλη δεν ήθελε να συνεχωρήσει και τη μητέρα του. Γι' αυτό ανέβαλε συνεχώς την πραγματοποίηση της επιθυμίας του να γίνει μοναχός. Ο Θεός που προνοεί τα πάντα, ύστερα από ορισμένο χρονικό διάστημα, πήρε τη μητέρα του από τον κόσμο και έτσι άνοιξε ο δρόμος για να ακολουθήσει ο Νικόλαος τη μοναχική ζωή. Χωρίς να χάσει χρόνο, μοίρασε την πατρική του περιουσία στους φτωχούς και τα ορφανά και ενώ μπορούσε να λάβει αξιώματα λόγω της επιφανούς θέσης των γονέων του, τα θεώρησε όλα αυτά σκύβαλα μπροστά στη μεγάλη του αγάπη προς τον Χριστό. Ελεύθερος πλέον από κάθε φροντίδα του κόσμου, γίνεται μοναχός με το όνομα Νικάνωρο. Ως μοναχός πολλαπλασίασε τα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός. Όταν η φήμη του Νικάνωρα άρχισε να απλώνεται στη Θεσσαλονίκη, έφτασε και στο Μητροπολίτη της πόλης, ο οποίος τον προσκάλεσε κοντά του και του πρότεινε να τον χειροτονήσει ιερέα. Ο μοναχός όμως, όντας ταπεινός, έξυπνε τον εαυτό του ανάξιο για το υψηλό τούτο λειτουργήμα και αρνιόταν, γεγονός που εκτίμησε ακόμη περισσότερο ο Μητροπολίτης Μάξιμος και τον χειροτόνησε στανικός κατά τον συναξαριστή, πρώτα διάκονο και αργότερα πρεσβύτερο, του ανέθεσε δε και τα καθήκοντα του τυπικαρίου, λόγω της εμπειρίας του να επιμελείται τα σχετικά με την ευκοσμία στην τήρηση του λειτουργικού τυπικού. Ο Νικάνωρ έκαμε υπακοή και τόση επιμέλεια και ζήλο έδειξε ως διάκονος, πρεσβύτερος και τυπικάριος, που πραγματικά εντυπωσίασε τους πάντες. Δεν έπαψε όμως να επιθυμεί την πραγμάτωση του νεανικού του πόθου, να ζήσει μακριά από τα του κόσμου, να αφοσωθεί πλήρως στην άσκηση και την προσευχή για να επιτύχει τη θέωση. Και διαρκώς παρακαλούσε το Θεό να το αποκαλύψει πώς θα εκπληρώσει το ποθούμενο. Έτσι, μία νύχτα, την ώρα που προσευχόταν, άκουσε μια φωνή που του έλεγε «Νικάνωρ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και πορεύου εις το του καλλιστράτου όρος και αγωνίζω εκεί καλός. Και εγώ έσωμαι μετά σου, του διαφυλάτινσε πάσα στη σημέρα στη ζωή σου και ακουστών ποιήσω το όνομά σου και δοξάσω σε εις πάντα στους αιώνας». Ύστερα από αυτή τη θεϊκή εντολή, ο Άγιος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη
σε ηλικία 27 ετών περίπου και τράβηξε να πάει εκεί όπου τον είχε καλέσει ο Θεός. Στο δρόμο του, σε κάθε χωριό από που περνούσε, κήρυτε με απλά λόγια στους χριστιανούς να έχουν ευσέβεια και με το παράδειγμά του, το κήρυγμά του και τα θαυμαστά σημεία που επιτελούσε, συγκρατούσε τους κατοίκους των χωριών στην ορθόδοξη πίστη. Φτάνοντας ο Άγιος Νικάνορ στο όρος του Καλλίστρατου και βλέποντας το ήσυχο μέρος, έλαβε την εσωτερική πληροφορία από τον Κύριο ότι εδώ θα είναι η ασκητική του παλέστρα. Αναρριχήθηκε με μεγάλη δυσκολία στον απόκρημνο βράχο του όρους προς την πλευρά του Αλιάκμονα και εγκαταστάθηκε μέσα στη σπηλιά του, όπου υπήρχε παλιότερα το μικρό ασκηταριό κάποιου Καλλίστρατου, από τον οποίο πήρε και το όνομα το όρος και ανακαίνισε τον αΐσκο του Αγίου Γεωργίου. Η φήμη του ως ασκητού δεν άργησε να διαδοθεί στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, σύντομα τον πλαισίωσαν αρκετοί άντρες που ήθελαν να ασκηθούν μαζί του, κάτω από τη σοφή καθοδήγηση και το λαμπρό παραδειγμά του, που είχε να κάνει με αυστηρές νηστείες, ολονύκτιες προσευχές, ύπνο στο πάτωμα και κάθε είδους αρετή, αλλά και λαμπρούς πνευματικούς αγώνες κατά των δαιμόνων. Για 16 χρόνια ο Άγιος Νικάνορ έμενε μόνος στο σπήλαιο ασκητήριο. Ακολούθως, με τη βοήθεια δύο ευσεβέστατων και εύπορων εμπόρων, έχτισε στην κορυφή του βουνού τη μονή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, καθώς στη θέση αυτή είχε βρει, μετά από θεία παρακίνηση, μια εικόνα του Χριστού κρυμμένη από την εποχή της οικονομαχίας. Οι δύο εύποροι έμποροι που βοήθησαν στην ανοικοδόμηση της μονής επληροφορήθηκαν γι' αυτόν, αλλά και παρακινήθηκαν από έναν άλλον μεγάλο ασκητή και φίλο του Νικάνορα, τον Άγιο Διονύσιο τον Εν Ολύμπο. Όταν με την προσωπική εργασία του ιδίου, των μοναχών του, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, ιδιαίτερα δε με τη συνδρομή των δύο ευπορών χριστιανών που είχαν έρθει από τον Άγιο Διονύσιο τον Εν Ολύμπο και μόναζαν έκτοτε μαζί με τον Νικάνορα, ολοκληρώθηκαν τα έργα της μονής, άρχισαν να καταφθάνουν πλήθη χριστιανών για να προσκυνήσουν την ευρεθήσα εικόνα της μεταμορφώσεως και να ακούσουν τα μεγύρητα λόγια του Οσίου. Μερικοί από αυτούς εκδήλωναν την επιθυμία να μονάσουν εκεί. Έκαστος δε ελάμβανε το προσφυές αντίδοτον πάσης ψυχικής και σωματικής ασθενίας. Το συναξάρι του αναφέρει ότι ο Άγιος του συμβούλευε με ψυχοφελή λόγια και τους ευεργετούσε με διάφορες ιατρίες. Άλλος με μόνο την αφή της Αγίας του Δεξάς, άλλος με το άγγιγμα της ράβδου του και άλλος μόνο με το λόγο του. Έτσι, όσος Νικάνορ απέβη κοινός ευεργέτης και ιατρός άμεστος δια την των πολλών ψυχικήν ωφέλειαν. Η μονή του σύντομα έγινε κέντρο ιεραποστολικό και εθνικό για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και τις πλησιέστερες περιοχές της Θεσσαλίας και της Υπήρου, πύργος ακατάλληλος πίστης και ελπίδας εκείνα τα μαύρα χρόνια. Ο ίδιος περιόδευε συχνά και στερέωνε τους χριστιανούς στην πίστη και στην ελληνικότητά τους. Επίσης, μερίμνησε για τους μοναχούς του να μαθαίνουν γράμματα, αφού σύστησε στη μονή ένα είδος σχολείου.
αφού έζησε θεάρεστα ο Άγιος, όσο ήταν ορισμένο από τον Κύριο, και αφού άφησε στους μαθητές του τις σύντομες και απλές παραγγελίες του, ευλόγησε τους μοναχούς και τους λαϊκούς που μαζεύτηκαν από τα γύρω μέρη και κοιμήθη ο Δίκαιος, ο ταπεινός μαθητής του Χριστού, ο κουρασμένος εργάτης του αμπελώνος του, που στερήθηκε τον ψεύτικο κόσμο για εκείνον που σταυρώθηκε για να χαρίσει τον αληθινό σε όσους τον πιστεύουν. Παράδεσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 7 Αυγούστου του 1549 σε ηλικία 58 ετών. Το αγιασμένο σώμα του ετάφη στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και ο τάφος του σώζεται μέχρι σήμερα. Από τότε το χαριτό βυρτό λειψανό του αποτελεί ανεξάντλητη πηγή πλήθους ιάσεων και θαυμάτων. Αφθάρτον στέφος, πατέρος ιε παρά του Κτίστου, των σων αγώνων ανταξίων επάθλων, την γαρ πατρίδα λοιπόν την επίγειον, της ουρανίου οικίτορ γεγεννήσε. Όθεν πάντες επίστη και πόθο γεραιρώμεν, χέρις Νικάνορ, ως Ιων ομοσκήνες.